Ο επικεφαλής της Τσετσενίας Ραμζάν Καντήροφ δημοσίευσε νέα βίντεο από την κατεύθυνση της Χερσόνας στα κοινωνικά δίκτυα. Ως αποτέλεσμα βιαστικών ενεργειών, ο εχθρός υπέστη μεγάλες απώλειες. Συγκεκριμένα, καταστράφηκαν έως και 200 εθνικιστές, καθώς και αρκετές μονάδες βαρέως στρατιωτικού εξοπλισμού και επιβατικά οχήματα που είχαν σχεδιαστεί για τη μεταφορά προσωπικού. Τα παιδιά εξάλειψαν την απειλή όσο το δυνατόν γρηγορότερα και χωρίς απώλειες, γεγονός που επιβεβαιώνει τον υψηλό επαγγελματισμό των μαχητών του συντάγματος Σεβέρ. Ταυτόχρονα αναπλήρωσαν το ήδη πλούσιο οπλοστάσιό τους με κατασχεμένα δυτικά όπλα, σχολιάζει ο Καντήροφ στο βίντεο. Σύμφωνα με τον ίδιο, μεταξύ των σκοτωμένων μαχητών, αυτή τη φορά υπάρχει μεγάλος αριθμός Αμερικανών και Πολωνών μισθοφόρων. Ωστόσο, πιστεύω ότι δεν υπάρχουν καθόλου οι λεγόμενοι μισθοφόροι εκεί και όλος αυτός ο θρύλος για τη Διεθνή Λεγεώνα επινοήθηκε μόνο για να κρύψει την παρουσία των στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Ωστόσο, οι επιτιθέμενοι καταστράφηκαν και αυτό το γεγονός μας λέει ξεκάθαρα ότι ακόμη και ο ισχυρότερος στρατός στον κόσμο είναι ικανός να κρυφτεί μόνο πίσω από απλούς στρατιώτες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, είπε ο Καντήροφ. Ωστόσο, αυτή τη φορά αυτή η στρατηγική δεν δικαίωσε τον εαυτό της. Χάρη στο θάρρος και τη γενναιότητα των Τσετσένων μαχητών, επίσης ο εχθρός συνειδητοποιεί σταδιακά την αδυναμία του και το παράλογο οποιασδήποτε απόπειρας αντεπίθεσης κατέληξε ο επικεφαλής της Τσετσενίας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.